ο Αντίχριστος μπορεί να πάρει κάποια άλλη μορφή, παραδείγματος χάρη του Χριστού. Μα τη μορφή του Χριστού θα πάρει. Και όταν λέμε μορφή, σας ερωτώ, ξέρετε ποια είναι η μορφή του Χριστού? Θα μου πείτε πως είναι στην εικόνα. Παιδιά, δεν γνωρίζουμε την πραγματική μορφή του Χριστού, διότι σωματικά χαρακτηριστικά δεν μας δίνει καθόλου η Αγία Γραφή. Ούτε η Παλαιά, ούτε η Καινή Διαθήκη. Βέβαια η Παλαιά ομιλεί περί ωραιότητος και τα λοιπά, αλλά περισσότερον είναι εσωτερικά γνωρίσματα και ο λιγότερον εξωτερικά γνωρίσματα. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη στην Καινή Διαθήκη που να μας κάνει περιγραφή περί του προσώπου του Χριστού. Ότι το κοντός, ψηλός, μελαχρινός, ξανθός, καστανός, τίποτα. Δεν λέει απολύτως τίποτα. Τα χαρακτηριστικά του Χριστού τα ξέρουμε όχι εκείνα τα απ' έξω, αλλά τα από μέσα. Είναι τα χαρακτηριστικά που εδόθησαν για να μάθαμε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Ότι είναι ο γεμάτος αγάπη, ο γεμάτος υπακοής στον Πατέρα με την ανθρωπίνη του φύση, ο και τα λοιπά. Ο οποίος απέθαρε επί του Σταυρού για τη σωτηρία τη δική μας. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Χριστού, του Μεσσίου, του γνησίου Χριστού. Τι θα κάνει ο Αντίχριστος? Δια να εμφανιστεί σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη πάντοτε και να εξαπατήσει τους Εβραίους ότι τα χαρακτηριστικά του είναι εκείνα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, θα μιμηθεί των Χριστών και θα προσπαθήσει να δείξει ότι είναι φιλάνθρωπος γεμάτος από αγάπη, από ενδιαφέρον κλπ. Κλπ. Γι' αυτό τον αποκαλεί ο Άγιος Αυγουστίνος ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού. Δηλαδή προσπαθεί να μιμηθεί τον Χριστόν. Αλλά ξέρετε τον εσώπιο μύθο που κάποιος γάιδερος έβαλε μία προβιά ενός λεονταριού και εμφανίστηκε στους άλλους συναδέλφους του κατατρομάζοντάς τους που το βάλαν στα πόδια. Ένας όμως γαϊδουράκος φωνάζει και λέει, βρε παιδιά, αυτός έχει μεγάλα αυτιά, δεν τα λεοντάρι. Και τότε όλοι είπαν, α, είναι ο φίλος μας, γύρισαν και τον καρπάζωσαν. Αυτά λέγει ο εσώπιος μύθος. Λοιπόν, τι θα πιστεύατε? Όση προσπάθεια να κάνει ο Αντίχριστος να μιμηθεί τον Χριστόν σε αρετή, σε φιλανθρωπία, σε αγάπη και σε θαύματα και ανάσταση ακόμη νεκρών, θα τα κάνει με τη βοήθεια της μαγείας, του σατανά, και θα φανεί το πραγματικό του πρόσωπο ύστερα από τον πρώτον χρόνο, που θα είναι τυραννικότατος και φοβερότατος. Δεν θα αφήσει χαραμάδες να δουν οι άνθρωποι ότι αυτός δεν είναι ο Χριστός. Έπεσε μια άλλη απορία μια περασμένη φορά που λέγει ότι μήπως μπερδευτούμε. Παιδιά, προσέξτε, ο Χριστός έδωσε πολλά σημάδια. Εγώ θα σας πω ένα που αποτελεί και κυριότατον σημείο. Είναι το εξής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει το δεύτερο θηρίο και το τρίτο. Το πρώτο είναι ο διάβολος, το δεύτερο ο Αντίχριστος και το τρίτο ο ψευδοπροφήτης. Το δεύτερο λοιπόν θηρίο, ο Αντίχριστος, άνθρωπος, κανονικός είναι. Πλήρης άνθρωπος, κανονικός. Θα γεννηθεί από ένα πατέρα και μια μάνα. Αυτός, λέγει, θα προέρχεται από τη γη. Είδα, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και βγήκε, συγγνώμη, από τη θάλασσα. Ο ψευδοπροφήτης των τρίτων θηρίων βγαίνει από τη γη. Τι σημαίνει? Έρχεται από τη γη. Και εμείς από τη γη ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε από τον ουρανό. Δεν κατοικούμε στον ουρανό και ερχόμαστε στη γη. Αλλά ο Χριστός είπε ότι η παρουσία του θα είναι εις τον ουρανόν. Θα έρθει από τον ουρανόν. Έτσι, όταν λέγουν, να ο Μεσσίας, μα εγώ δεν βλέπω τίποτα στον ουρανό. Και λέγει ο Χριστός ότι θα είναι τόσο εμφανής η παρουσία του, όπως φαίνεται η αστραπή που φέρεται από την Ανατολή στη Δύση. Άρα, αφού δεν βλέπω τίποτα εγώ στον ουρανό, δεν είναι ο Χριστός. Δεν είναι πραγματικός Μεσσίας. Είναι ψευδομεσσίας. Και πιθανότατα λοιπόν, γιατί πολύ τέτοιοι παρουσιάστηκαν στην ιστορία, είναι ο έσχατος, ο τελευταίος ψευδοπροφήτης, ψευδομεσσίας, ο Αντίχριστος.
ύστερα κάτι άλλο. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, θα προηγείται το σημείο του Σταυρού. Το είπε ο Χριστός αυτό, ότι θα δουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Ποιο είναι το σημείο? Ο Τίμιος Σταυρός. Όπως ξέρετε, ούτε δεν είναι χωρίς σημασία. Οι χιλιαστές δεν θέλουν το σημείο του Σταυρού. Είδατε οι τέκτονες, έχουν τον Σταυρό, αλλά δίνουν άλλη σημασία. Άλλη σημασία. Δίνουν σημασία όποια θέλετε. Τι που είπαμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Εκτός από το Σταυρό του Χριστού. Δεν πιστεύουν. Δεν το δέχονται αυτό. Αλλά εκείνο που δεν δέχονται, κατά θείαν οικονομία δεν το δέχονται, θα φανεί στον ουρανό. Θα προηγείται του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου, όταν θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Λοιπόν, θέλετε άλλα σημεία? Ο Χριστός έρχεται από τον ουρανό και θα προηγείται ο Τίμιος Σταυρός. Είναι μεγάλο σημείο αυτό, παμέγιστο. Αν θέλει κανείς και το ξέρει και το προσέχει και το τηρεί, δεν πρόκειται ουδέποτε να πλανηθεί. Αυτά, παιδιά, και για αυτήν την απορία.